Καλησπέρα σας. Τρίτο επεισόδιο των απαγορευμένων υποθέσεων, όπως σας έχουμε ονομάσει, σε πρώτο πρόσωπο. Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, πρόβλημα της κοινωνίας, το οποίο βέβαια δεν μπορεί εξ ολοκλήρου να μετρηθεί με τους συμβατικούς τρόπους μέτρησης. Για κάποιους είναι ακόμη μια συνωμοσιολογική θεωρία, ακόμη και σήμερα, για τους πολλούς όμως πολύ αληθινό. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμά του το βλέπουμε και το νιώθουμε κάθε μέρα μέχρι το μεδούλι μας. Το πώς θα το μεταφράσουμε έγκυται στον καθένα από εμάς. Μιλώ για το λεγόμενο βαμπυρισμό, όπως λέγεται. Την άντληση δηλαδή της ζωτικής ενέργειας πολλών ανθρώπων με ποικίλους τρόπους. Και είναι μία από τις βασικές αιτίες που η ζωή μας καθημερινά έχει γίνει τόσο αφόρητη. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Ο όρος βαμπύρ σχετίζεται κυρίως με ένα μυθικό νεκροζώντανο πλάσμα που επιβιώνει με το να τρέφεται με τη ζωτική ουσία του ζωντανού, δηλαδή το αίμα. Σε κάθε χώρα, ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, υπάρχει και αντίστοιχη ονομασία. Στην Αλβανία λέγεται στρίγκα, στην Ρουμανία λέγεται στριγκόι, υπάρχει και μια σειρά The Strain, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, όποιος δεν την έχει δει να τη δει. Και βέβαια στην Ελλάδα, οι γνωστοί βρικόλακες, βουκόλακες, καταχανάδες και ένα σωρό άλλα προσωνύμια. Οι οντότητες αυτές έχουν καταγραφεί σε αρκετούς πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν βιβλία σε κάθε χώρα, όπως και στη χώρα μας, και μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτά αν θέλετε να μάθετε περισσότερα. Αλήθεια ή όχι, εσείς θα κρίνετε. Αυτά όμως αφορούν στα υλικά βαμπύρ. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι τα ψυχικά ή πνευματικά βαμπύρ, όπως λέγονται, που είναι τις περισσότερες φορές μη εξακριβωμένα. Και εδώ έχουμε δύο κατηγορίες. Από τη μία, μιλούμε για τους ανθρώπους, που οι μαρτυρίες συμφωνούν στο ότι αν κάτσει κάποιος δίπλα τους ή κοντά τους, σιγά σιγά αρχίζει να νιώθει κατάπτωση, πονοκέφαλο, κούραση, έλλειψη όρεξης και πολλά άλλα. Αλλά αφορά και σε άτομα τα οποία προσπαθούν να προσκοληθούν πάνω σε κάποιον με σκοπό βέβαια το προσωπικό συμφέρον. Υπάρχουν πολλές μεταφράσεις γι' αυτό. Η άλλη κατηγορία, που είναι και η πιο άμεσα αναγνωρίσιμη, είναι το ίδιο το κοινωνικό σύστημα στο οποίο ζούμε, που κάθε ημέρα με το συνεχή βομβαρδισμό από άσχημες ειδήσεις, προβλήματα επιβίωσης, φόρους, χρέη, χημικά πειράματα, ξέρετε που εννοώ, και ένα σωρό άλλα, αποτελεί από μόνο του το απόλυτο βαμπύρ. Η ευρή ανάλυση στο φαινόμενο του βαμπυρισμού, έτσι να το πούμε, έχει γίνει κυρίως τα τελευταία 20 χρόνια και σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει παίξει βέβαια η έλευση των κοινωνικών δικτύων. Όσον αφορά τώρα στους ανθρώπους βαμπύρ, οι περιπτώσεις που έχουμε ακούσει εμείς είναι αμέτρητες. Στην αρχή εγώ ειδικά διατηρούσα μια επιφύλαξη σε αυτά που άκουγα. Με τον καιρό και την τριβή όμως, οι λέξεις όπως τυχαίο, σύμπτωση, έπαψαν πλέον να υπάρχουν. Γιατί απλούστατα, συνέκρινα το πώς ένιωθα πριν συναντήσω το συγκεκριμένο άτομο και μετά. Η διαφορά ήταν απλά τεράστια. Και βέβαια δεν μπορούσα να την αγνοήσω. Δεν συζητώ βέβαια για μαρτυρίες που έχουμε ακούσει όλοι, που είναι πάρα πολλές, φαντάζομαι κι εσείς αρκετές. Με τη βοήθεια μιας συνδρομήτριας, την οποία ευχαριστούμε πολύ, δόθηκε η βάση για το σημερινό επεισόδιο και η διαφοροποίηση των δύο κατηγοριών βαμπυρισμού που είπαμε παραπάνω. Από τη μία τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου βαμπύρ και από την άλλη του κοινωνικού συστήματος, με παραδείγματα βέβαια. Όλα συνδέονται και με μαγικό τρόπο. Πολλοί από εσάς μπορεί να διαφωνήσετε βέβαια, σεβαστό. Εκθέτουμε αυτά που εμείς πιστεύουμε και απλά ξύνουμε στα λίγα λεπτά αυτά την κορυφή ενός τεράστιου παγόβουνου. Συνεχίζουμε. Άνθρωποι βαμπύρ. Λέμε διάφορα χαρακτηριστικά αυτών. Από όσα έχουμε δει και διαπιστώσει, οι άνθρωποι βαμπύρ είναι συνήθως άτομα που ζουν ανάμεσά μας, που χαρακτηριστικό τους είναι ότι όλος ο κόσμος πρέπει να τους δίνει προσοχή. Δεν το έχετε παρατηρήσει? Όλοι οφείλουν να ασχολούνται μαζί τους. Όταν επικεντρωθούν πάνω σου, σε απασχολούν διαρκώς, γίνονται κολιτσίδες. Ακόμη και αν δεν σε δουν, θα σε πάρουν τηλέφωνο. Να σου πούν
τι έχουν τραβήξει μέσα στη μέρα. Θα δραματοποιήσουν την κατάσταση. Μπορεί να κλάψουν, γιατί μην ξεχνάμε, είναι πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Και θα περιμένουν και εσύ να κάνεις το ίδιο. Αν δεν το κάνεις, θα σε βάλουν μέσα στη μαύρη λίστα, αλλά δεν θα σταματούν ποτέ να σε πολιορκούν μέχρι να παραδοθείς. Σκοπό έχουν με κάθε τρόπο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη σου, ώστε να τους ανοιχτείς και δοθήσα στιγμής να σε χτυπήσουν. Μπορεί να σε απειλήσουν αν δεν κάνεις κάτι που θέλουν, π.χ. χρήματα, εξυπηρετήσεις, και βέβαια δεν τους νοιάζει ποτέ η προσωπική σου ζωή. Δεν θα σε ρωτήσει ποτέ κανένας από αυτούς τι έκανες, αν έχεις πρόβλημα, πώς είσαι, τίποτα. Επίσης, είναι ανακατόστρες και δολοπλόκοι. Γνωρίζουν κάτι και τι κάνουν. Πολλές φορές το παραποιούν και μετά το μεταφέρουν ως γεγονός, λέγοντας φυσικά ό,τι τους συμφέρει, ώστε να δημιουργήσουν χάος. Το απίστευτο ποιο είναι, ότι αρκετοί ευχαριστιούνται και τρέφονται από αυτό. Το έχουμε δει πολλές φορές και ισχύει. Και τέλος βέβαια είναι χαμελέοντες, δηλαδή προσαρμόζονται σε κάθε κατάσταση, προσποιούμενοι ότι υποστηρίζουν αυτούς που ηγούνται της κατάστασης αυτής, τους ηγέτες δηλαδή αυτούς. Έτσι κερδίζουν εύκολα την εύνοια αυτών και δουλεύουν την προσωπική τους ατζέντα στο σκοτάδι, που πάντοτε έχει σχέση με το προσωπικό τους συμφέρον. Θα μου πείτε τώρα, τα χαρακτηριστικά αυτά τα έχουμε λίγο πολύ όλοι μας, όταν ειδικά μπορεί να βρεθούμε σε μια δύσκολη θέση, με την πλάτη στον τοίχο. Εμείς θα πούμε ότι ναι, σύμφωνοι, μπορεί μια-δυο φορές να το κάνουμε, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά όχι συστηματικά. Το συστηματικά είναι στην κατηγορία των όντων αυτών που αναφέραμε. Μερικά παραδείγματα. Πόσοι διευθυντές εταιριών, προϊστάμενοι στο χώρο εργασίας, αλλά και συγγενείς στο στενό μας κύκλο, έχουν κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά? Δεν έχετε δει, δεν έχετε διαπιστώσει, δεν σας έχει κάνει φοβερή εντύπωση και δεν μπορείτε να το εξηγήσετε? Μήπως τελικά εξηγείτε με αυτόν τον τρόπο? Και αυτοί το κάνουν με σύστημα. Δεν το βλέπετε κάθε μέρα? Δεν σας ρουφούν ενέργεια μόνο με το να πουν κάτι αρνητικό στη δουλειά? Δεν σας χαλάνε την ψυχολογία? Αυτό δεν είναι βαμπυρισμός? Πώς θα το ονομάζετε? Έχοντας υπόψη λοιπόν όλα τα παραπάνω, τα φέρνουμε τώρα από την ατομική κλίμακα, δηλαδή από την κλίμακα των ανθρώπων οι οποίοι είναι βαμπύρ, στην κοινωνική κλίμακα. Το σύστημα λοιπόν. Τι κάνει καθημερινά το σύστημα? Μας βομβαρδίζει μέσα από τα ΜΜΕ, με τρόμο. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Με αγωνία. Με ειδήσεις αμφιβόλου ποιότητας. Με ψεύτικες ανάγκες. Και τι κάνει? Μας ελέγχει πλήρως. Πώς αλλιώς μας έχει δέσμιους σε μια δουλειά, δουλεία θα έλεγα, σε όλη τη ζωή μας. Μας δίνει στην καλύτερη των περιπτώσεων 2 εβδομάδες το καλοκαίρι για να ξεκουραστούμε. Ξεκουραζόμαστε ποτέ? Παίρνετε πολλοί από εσάς 2 εβδομάδες το καλοκαίρι? Άλλη κουβέντα. Μας φορτώνει φόρους, άδικους φόρους, χρέη. Ζούμε μέσα στον τρόμο πολύ, ώστε να βγάλουμε τα αναγκαία. Και όσο ο χρόνος περνάει, τόσο πιο δύσκολα βγάζουμε τα αναγκαία. Η ακρίβεια μας έχει φτάσει σε απελπιστικό σημείο. Δεν μας μένει χρόνος να κάνουμε σχεδόν τίποτα δημιουργικό για τους εαυτούς μας. Από το άλλο, αρρωσταίνουμε. Από ένα σωρό νέες αρρώστιες, από τα δηλητήρια που τρώμε, από τα δηλητήρια που αναπνέουμε. Δεν το βλέπουμε κάθε μέρα αυτό? Αν καταφέρουμε να γεράσουμε, λέμε αν, ίσως και να πάρουμε τα ψίχουλα που το ονομάζουν σύνταξη, που και σε αυτήν έχουν φόρους, έως ότου χαιρετήσουμε. Δεν είναι κοινωνικός βαμπυρισμός όλα τα παραπάνω? Δεν είναι αλήθεια? Τι λέτε? Μπορεί πολλοί από εσάς να μην θέλετε να τα ακούτε. Αρνητισμός λέτε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι? Γνωρίζουμε ότι η χώρα μας είναι η πρώτη σε κατάθλιψη στην Ευρώπη. Μια χώρα με ήλιο, με τις πιο μαγευτικές τοποθεσίες στον κόσμο, θα τολμούσα να πω, που ευδοκιμούν τα πάντα, με το περήφανο παρελθόν μας, να σερνόμαστε και να ψυχοραγούμε καθημερινά, να έχουμε εντελώς αλωτριωθεί
βγάζοντας τον άμετρο εγωισμό μας και το προσωπικό συμφέρον μας πάνω απ' όλα και να χειροτερεύουμε κάθε μέρα. Βλέπετε κάτι διαφορετικό εσείς εκεί έξω? Ξαναλέμε, υπάρχει καλό σε πολλούς από εμάς, μόνο που είναι μέσα μας. Είναι ένα έμφυτο συνέστημα, χαρακτηριστικό, πείτε το όπως θέλετε, που μας ενσωματώθηκε προφανώς όταν γεννηθήκαμε. Αυτό όμως που κυριαρχεί σε αυτό το Matrix, γιατί Matrix είναι το αντίθετο. Με ανθρώπους βαμπύρ, πράκτορες του Matrix εν προκειμένου, που διαρκώς μας ρουφούν ενέργεια. Με ένα σύστημα που έχει κανόνες άκρος εχθρικούς προς την ευζοία μας σε όλους τους τομείς. Πού νομίζουμε πως ζούμε? Όχι σε μια πλήρως βαμπυρική κοινωνία? Και όσο προχωράει η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερο. Το έχετε παρατηρήσει? Το βλέπετε καθημερινά στις ζωές σας? Πώς αντιδράτε σε αυτό? Δεν σας καταλύει ένα τεράστιο άγχος για το τι θα γίνει αύριο? Πού είναι τα όνειρα που είχαμε κάποτε? Έχουμε όνειρα σήμερα? Γιατί λέω όλα τα παραπάνω? Για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Να μάθουμε επιτέλους που ζούμε. Να μην αυταπατώμαστε με ψεύτικες υποσχέσεις που τόσες σέκτες πολιτικές, ιατρικές, θρησκευτικές μας έχουν κοιμήσει σε όλη τη ζωή μας και δεν βλέπουμε τη δυστοπική και βαμπυρική πραγματικότητα της καθημερινότητας. Ποιος μας ρουφά την ενέργεια? Ποιος μας κάνει καταθλιπτικούς? Ποιος μας δημιουργεί όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα? Είναι τόσο δύσκολο να πιστέψουμε ότι όλα λειτουργούν βάσει των κανόνων κάποιων ορατών, αλλά και αοράτων αρχόντων. Πείτε το όπως θέλετε. Δεν ισχύει, λέτε? Είστε βέβαιοι? Ποιο είναι το μέγιστο πρόβλημα της σημερινής ζωής? Κατ' εμάς πάντα, είναι ότι έχουμε πλήρη άγνοια της αλήθειας και απλά δουλεύουμε και ασχολούμαστε με μικρά και ασήμαντα πράγματα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ενώ η ζωτική μας ενέργεια στραγγίζεται συνεχώς με όλα αυτά που ζούμε και μας αποσπούν την προσοχή. Σκεφτείτε το. Τώρα θα μου πείτε βέβαια, και τι να κάνουμε, έχουμε επιλογή? Δεν θα σας πω κάτι που δεν ξέρετε. Όχι. Απλά το στοίχημα για μένα είναι να συνειδητοποιήσουμε πόσο αληθεύουν τα παραπάνω. Αφού συνειδητοποιήσουμε λοιπόν πόσο αληθεύουν τα παραπάνω, να προσπαθήσουμε να βάλουμε τη σκέψη μας σε μια τάξη. Γιατί η σκέψη μας τώρα, αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, είναι σε ένα χάος. Δεν ξέρουμε από πού αρχίζει και πού τελειώνει. Δεν μπορούμε να βάλουμε πουθενά μια βάση για να μπορέσουμε από τη βάση να προχωρήσουμε. Κάτι σταθερό. Το τι θα κάνουμε, αν θα κάνουμε στη συνέχεια, είναι άλλη ιστορία. Άπαξ όμως και έχουμε μια βάση, κάτι να μπορούμε να πιστέψουμε ότι έτσι είναι, από εκεί μπορούμε να συνεχίσουμε. Φυσικά, όλα αυτά που είπα, πολλοί θα τα αγνοήσουν ή θα τα χλεβάσουν. Γιατί αυτοί είναι συνήθως πλήρως ή πολύ ευνοούμενοι από το βαμπυρικό σύστημα. Και αυτοί δεν θέλουν πουδενή να αλλάξει αυτό το σύστημα. Δεν θέλουν στο παραμικρό να αλλάξει. Γιατί είναι βολεμένοι, γιατί τους αρέσει αυτό που ζουν, γιατί ικανοποιούν τον άμετρο εγωισμό τους που είπαμε πριν. Προφανώς όμως, δεν απευθυνόμαστε σε αυτούς. Εσείς, τι πιστεύετε?